Πάμε τώρα για γραμματικές χωρίς φραζόμενα στις γλώσσες αυτές και βέβαια θα δώσουμε και προφορικά τα βαφτίσια των γλωσσών. Ξεκινάμε με την πρώτη γλώσσα, η οποία είναι στην ουσία μία παράθεση δύο πραγμάτων. Παράθεση μάλιστα δύο ισοτήτων. Έτσι δίνει χι ψι λοιπόν και το χι μας δίνει ένα χι μηδέν ή έψιλον και το ψι μας δίνει ένα ψι μηδέν ή έψιλον. Πάμε στην επόμενη τώρα, στην οποία θα την απλώσουμε λίγο. 0, 0, 1 εις τη 2 νη, 1, 2, 3, 4 άση και 1, 2, 3 μηδενικά, 0 εις τη νη και έχουμε εδώ ανάμεσα σε αυτά και σε αυτά μία αναλογία. Η γλώσσα λοιπόν είναι μία αναλογία δύο πραγμάτων, αλλά έχει και δύο μηδενικά στην αρχή, οπότε μία συνιστόμενη διαχείριση είναι να αντιμετωπίσουμε τη γλώσσα σαν μία παράθεση. Έτσι δίνει λοιπόν χι ψι, το χι μου δίνει την αριστερή μεριά που είναι το 0, 0, και το ψι μου δίνει δύο άσους στα αριστερά, επίσης ένα μηδενικό στα δεξιά και τερματίζω με τη συμβολοσειρά που έχει τέσσερις άσους και ένα, δύο, τρία μηδενικά. Πάμε στα παλίνδρομά μας τώρα, παλινδρομική η επόμενη και μάλιστα παλινδρομική αρτίου μήκους, οπότε έχουμε το γνωστό κανόνα της παλινδρομικότητας, S δίνει 0, S0 ή NS1 ή Ε, σε αντίθεση με την ακριβώς από κάτω γλώσσα, όπου το S μου δίνει την παλινδρομικότητα, 0, S0 ή 1, S1 ή 0 ή 1 ή Ε. Και τώρα έχουμε τη γνωστή ταλαιπωρία εδώ με το μήκος, οπότε λοιπόν εδώ πέρα είπαμε και στο προηγούμενο ότι αυτά πάνε ανάποδα. Το χ είναι κατά 3 παραπάνω από το ψ, έτσι διαβάζεται αυτό. Οπότε λοιπόν με την διαχείριση που έχουμε πει μέχρι στιγμής είναι ότι το S θα πατήσουμε πάνω στην ισότητα, σίγμου βόλο αριστερά, σύμβολο δεξιά και πριν το τέλος θα πάμε να βάλουμε 3 σύμβολα αριστερά. Το σίγμα επίσης μας δίνει είτε α είτε β. Πάμε τώρα στη γλώσσα ελέξη. Έχουμε ένα χ σε ψι, όπου εδώ πέρα η αναλογία είναι 3 προς 2, αλλά άμα τη διαβάσουμε το διπλάσιο του χ είναι ίσο με το διπλάσιο του ψι. Και εδώ πέρα με μια διαχείριση την οποία συζητήσαμε στο προηγούμενο τεστ, η αναλογία στην πραγματικότητα είναι 2 σύμβολα αριστερά και 3 σύμβολα δεξιά. Οπότε λοιπόν έχω ότι το S μου δίνει 2 σύμβολα αριστερά, το S μες στη μέση, 3 σύμβολα δεξιά και τερματίζουμε με το σε. Το σύμβολο σίγμα αντικαθίσταται έπειτα είτε από το α είτε από το β. Πάμε και στην επόμενη γλώσσα, αβ εις τη μη, ασε εις τη νη, απλώνω λίγο τώρα και τα σε ντε και αυτά, σε ντε εις τη νη και σε ντε εις τη μη, οπότε πάνε αυτά με αυτά και αυτά με αυτά. Και έτσι μιλάμε για μια συμμετρία στο κέντρο, όπου πολύ απλά έχουμε αντί για σύμβολα, έχουμε δύο χαρακτήρες. Συνεπώς, αναλογία πρώτα στα άκρα, AS δίνει α, β, S, C, D, κάθετος χ και το χ μας δίνει α, σε, χ, σε, D, κάθετος ε. Αυτά λοιπόν σχετικά με τη διαχείριση αυτήν. Πάμε και στην τελευταία, στην οποία για να την χτίσουμε θα πατήσουμε πάνω στην ισότητα. Οπότε δηλαδή θα έχω μία ισότητα όπου το K είναι ίσο με τα άλλα δύο. Α εις την νη, λοιπόν, β εις την μη, σε εις την μη συν νη. Έτσι λοιπόν έχω α εις την νη, β εις την μη, σε εις την μη, σε εις την νη. Και έτσι έχουμε να κάνουμε με μία συμμετρία στο κέντρο. Συμμετρία στο κέντρο λοιπόν, συνεπώς S δίνει α εσύ καθετός χ, χ δίνει β χ σε, εδώ αλλάζει ψι. Ψι για να βάλουμε αυτά τα οποία είναι παραπάνω, που εδώ τα παραπάνω είναι τα σε. Άρα λοιπόν στο σημείο αυτό εδώ έτσι ανάμεσα πάω και αμπόχνω και μερικά σε ας πούμε, τα οποία είναι βέβαια τουλάχιστον ένα για να σεβαστούμε τον περιορισμό που έχουμε της γνήσιας ανισότητας. Αυτά λοιπόν σχετικά και με αυτήν εδώ την άσκηση.